Αλλάζει η επιδοματική πολιτική για τη θέρμανση. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται ανάλογα το καύσιμο. 25% υψηλότερο θα είναι το επίδομα για θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα συγκριτικά με το πετρέλαιο. Τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί προκαταβολή 60%. Ο Θάνος Τσίρος θα μας πει αναλυτικά για τις προωθούμενες αλλαγές. Έχουμε αλλαγές σημαντικές φέτος λοιπόν, Χρύσα, καθώς πρέπει να υπάρξει προσαρμογή και με βάση τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιοριστεί σταδιακά η κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων και να στραφούμε στον ηλεκτρισμό για την κάλυψη της ανάγκης μας για θέρμανση. Και από την άλλη, βεβαίως, όλα θα πρέπει να χωρέσουν και στα πλαίσια των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού. Πάμε να δούμε τι αλλαγές αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος του μήνα. Αρχής γενομένης από το ύψος του επιδόματος, το οποίο φέτος θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με το καύσιμο ή την πηγή ενέργειας που θα χρησιμοποιούμε. Η λίστα έχει να κάνει και με το ύψος του επιδόματος. Δηλαδή, περιμένουμε ότι τη μικρότερη επιδότηση θα αντιλαμβάνουν αυτοί που θα χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως πηγή κάλυψης των θερματικών τους αναγκών, ακριβώς διότι το πετρέλαιο θεωρείται ότι είναι και το καύσιμο που εκπέμπει τους περισσότερους ρήπους, και από εκεί και πέρα κατά σειρά φυσικό αέριο, ξύλο και πέλετ, γεωθερμία και το μεγαλύτερο ποσό της επιδότησης για τα νοικοκυριά στο ηλεκτρικό ρεύμα, που θεωρείται ότι είναι και η πηγή θέρμανσης με την μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Πάμε τώρα ως προς την διαδικασία να δούμε πώς ακριβώς θα γίνεται η καταβολή. Εδώ θεσπίζεται η εξής αλλαγή. Προχωρούν στην προκαταβολή, θα γίνουν πάλι αιτήσεις μέσω της γνωστής πλατφόρμας και θα υπάρξει προκαταβολή 60% το Δεκέμβριο. Και από εκεί και πέρα η εξόφληση θα γίνει τον Απρίλιο, αλλά θα μεσολαβήσει μια διαδικασία αλλαγής υπολογισμού των συντελεστών για την κάθε περιοχή, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της φετινής χειμερινής περίοδου, δηλαδή μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2025. Τέλος, επιδιώκεται να υπάρξει μεγαλύτερη στροφή στο ηλεκτρικό ρεύμα για την κάλυψη των θερματικών αναγκών. Εδώ μιλάμε δυνητικά για τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που μπορούν να στραφούν στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το πρώτο που αποφασίζεται είναι η διεύρυνση της περίοδου επιδότησης. Πέρσι πήραν χρήματα αυτοί που χρησιμοποιούν το ρεύμα μόνο για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου. Τώρα θα πάμε σε ολόκληρη την σεζόν, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας. Το επιδιώκεται το επίδομα του ρεύματος να είναι 25% υψηλότερο σε σχέση με το πετρέλαιο. Ενδεχομένως εδώ να υπάρξει και μία μείωση στην επιδότηση του πετρελαίου σε σχέση με πέρσι. Άλλωστε το επιτρέπει αυτό και η τιμή, η οποία έχει υποχωρήσει περίπου κατά 20 λεπτά σε σχέση με πέρσι. Να. Στο 1,20 διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή με βάση το σημερινό δελτίο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Και τέλος, θα τρομολογηθεί ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο θα επιδοτήσει με 50-60% το κόστος απόκτησης και εγκατάστασης της αντλίας θέρμανσης, της αντλίας θερμότητας, ακριβώς για να υπάρξει στροφή περισσότερων νοικοκυριών προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση.